Εσείς θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη. Αυτό είναι λίγο παροδία, αν μου επιτρέπετε. Όχι, είναι παροδία, δηλαδή σουρεαλιστικό κατά κάποιο τρόπο. Παροδία σίγουρα όχι. Παράδοξο ναι. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Η δικιά μου άποψη είναι ότι η λύση βρίσκεται σε μια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Εάν αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης μέσα σε μια διαδικασία συνέχειας της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να μην υπάρχει ασυνέχεια, η οποία εγκυμονεί τον κίνδυνο της χρεοκοπίας, το διακύβευμα της ευρωπαϊκής μας πορείας κτλ. Δεν επεκτείνομαι σε αυτό. Εάν καταψηφίσουμε την κυβέρνηση σήμερα, δημιουργούμε αυτές τις συνθήκες ανομαλίας, δημιουργούμε συνθήκες που θα πάμε εσπεσμένα σε μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία για εβδομάδες ή και μήνες δεν θα επιτρέψει κάποια κυβέρνηση. Ψηφίζεται όμως μια κυβέρνηση για να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη. Ακριβώς. Αυτό είναι το παράδοξο. Έτσι κι αλλιώς, να σας πω, κυρία Τρέμη, κάτι. Αυτή η εκλογή σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Είτε αρνητικό είτε θετικό. Κλείνει ένας κύκλος. Το θέμα είναι να κλείσει ομαλά, χωρίς ταπεινωτικούς όρους για κανέναν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστό αυτό που λέτε, κύριε Βοδωρή. Και διασφαλίζοντας εγώ το δέχομαι. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ακόμα και σε ενδεχόμενο αποχώρηση του Πρωθυπουργού, οι Πρωθυπουργοί φεύγουν με έναν ορισμένο τρόπο. Το θεωρώ πολύ ανθρώπινο και σωστό αυτό που λέτε. Απ' την άλλη πλευρά όμως, τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς και οι υπόλοιποι έχουν στο μυαλό τους αυτό που εσείς προτείνετε? Γιατί ο κύριος Σαμαράς το τι πρότεινε, το είπε σαφώς. Μόνο η ελπίδα ότι θα υπερισχύσει η λογική και το εθνικό συμφέρον.